έτσι όπως πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα, μάλλον είναι πιο εύκολο να γίνεις πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλωστε νομίζω ότι είναι δύο αλληλοτροφοδοτούμενες δυναμικές. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα αν δεν αλλάξουν τα πράγματα στην Ευρώπη. Αλλά ταυτόχρονα και η αλλαγή των συσχετισμών στην Ευρώπη θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από μια μεγάλη πολιτική αλλαγή που είναι επί θύρες στη χώρα μας. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να χαιρετίζω σε ένα τόσο σημαντικό συνέδριο που εξετάζει τις αιτίες και τις συνέπειες της κρίσης σε μια κρίσιμη στιγμή τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη. Και είναι διπλή τιμή όταν διοργανωτές του συνεδρίου αυτό είναι το Levy Institute, ένα ερευνητικό ίδρυμα παγκόσμιου κύρους με σημαντική συμβολή στην προοδευτική οικονομική σκέψη και πολιτική. Επιτρέψτε μου μια εισαγωγή με μια έτσι θεωρητικού χαρακτήρα αναφορά. Ο Μάρξ στην 10η θέση για τον Φόιερμπαχ έλεγε ότι το ζήτημα είναι να αλλάξουμε τον κόσμο. Γι' αυτό προσπαθούμε να τον ερμηνεύσουμε, λέει, για να τον αλλάξουμε. Δεν τον ερμηνεύουμε ούτε ως αυτό σκοπό, ούτε αδιαφορώντας για την πράξη. Και νομίζω ότι αν κάτι δίνει μεγαλύτερη αξία σε αυτές τις δραστηριότητες του Levy Institute, είναι ακριβώς αυτός ο προσανατολισμός στις θεωρητικές του αναζητήσεις και στις ερευνητικές του δραστηριότητες. Να γίνονται και πράγματα που μπορούν να κατατίθονται και ιδέες και να γίνονται και δράσεις που μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός που αντιμετωπίστηκε από την αρχή ως το πειραματόζωο της κρίσης, δεν χρειάζονται άλλες διαπιστώσεις. Δεν χρειαζόμαστε άλλα δάκρυα και συγγνώμες. Χρειαζόμαστε πράξεις. Η χώρα βυθίζεται, η οικονομία βυθίζεται, η κοινωνία είναι σε απόγνωση. Δεν μιλάμε για θεωρητικά μοντέλα εδώ. Εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν. Δεν μπορούμε ούτε εμείς, οι πολιτικοί, ούτε και οι οικονομολόγοι, να παίζουμε με τις λέξεις και να κρύβουμε τις λέξεις πίσω από τους αριθμούς. Το καταστροφικό πρόγραμμα της λιτότητας, το καταστροφικό πρόγραμμα του μνημονίου πρέπει να σταματήσει και να σταματήσει τώρα, άμεσα. Οποιαδήποτε επιλογή συνέχισής του δεν συνιστά πια αυλεψία ή λάθος, συνιστά συνειδητή εγκληματική επιλογή. Συνειδητή επιλογή όξυνσης της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα με χιλιάδες θύματα, των οποίων δεν απειλείται απλά η ευμάρεια ή η αξιοπρέπεια, αλλά απειλείται πλέον η ίδια τους η ζωή. Εδώ λοιπόν δεν χωράνε οι υπεκφυγές, ούτε πρόκειται για παιχνίδι. Δεν μπορεί από τη μία να παραδέχεται το Διεθνές Ρευματικό Ταμείο το λάθος στον πολλαπλασιαστή της ύφεσης ή ότι υπήρξαν λάθος προσεγγίσεις ως προς την αναπτυξιακή ικανότητα της ελληνικής οικονομίας και από την άλλη ο εκπρόσωπος του Διεθνές Ρευματικού Ταμείου στην Ελλάδα να απαιτεί τη συνέχεια του προγράμματος, τη συνέχεια του λάθους δηλαδή. Δεν μπορεί να έρχεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μας ανακοινώνει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση των ευθυνών και των ενεργειών της Τρόικας στην Ελλάδα, για την αποτυχία δηλαδή του προγράμματος, και η Τρόικα, οι ίδιοι άνθρωποι εδώ, να συνεχίζουν το πρόγραμμα και να απαιτούν να συνεχιστεί το πρόγραμμα σαν να μην συνέβη τίποτα. Η υποκρισία πρέπει να σταματήσει και να σταματήσει άμεσα. Γιατί επαναλαμβάνω, εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές.
Και αφού συνειδητοποιήσουμε όλοι με ειλικρίνεια τα αδιέξοδα των επιλογών για την Ελλάδα, εγώ θα πρόσθετα δε και για όλη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και ιδίως τον Ευρωπαϊκό Νότο, τότε να αναζητήσουμε τις ευθύνες, αλλά κυρίως να αναζητήσουμε τη διέξοδο. Και εδώ νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η συμβολή του σημερινού σας συνεδρίου. Επιτρέψτε μου λοιπόν πάνω σε αυτά τα δύο να πω δύο λόγια, πάνω σε αυτούς τους άξονες δηλαδή, το πώς θα αναζητήσουμε τη διέξοδο και το πώς θα καταλογίσουμε τις ευθύνες. Πρώτα απ' όλα η διέξοδος. Ξέρετε, δεν βοηθάει καθόλου στη χώρα μας αυτό το εξαιρετικά χαμηλό, σχεδόν εξευτελιστικό επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης και ιδίως η σπουδή του επικοινωνιακού επιτελείου της κυβέρνησης που αρέσκεται στο να μοντάρει βίντεο και να διαστρεβλώνει απόψεις. Δεν βοηθά καθόλου ώστε να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος πάνω στο κύριο κατά την άποψή μου ζήτημα, που είναι πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις όποιες παραγωγικές δυνατότητες έχει για να ανακάμψει και να βγει από την κρίση. Δεν είναι μόνο ότι σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα από την άλλη πλευρά δεν ακούμε καμιά σοβαρή πρόταση, εκτός βεβαίως από την παραδοχή ότι το μνημόνιο είναι Ευαγγέλιο ή όπως το είπε ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κ. Τουρνάρας, ότι είναι το πιο σοβαρό κείμενο που γράφτηκε ποτέ στη χώρα. Εκτός από αυτό δεν ακούμε καμία άλλη σοβαρή πρόταση διεξόδου. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι ότι και η κριτική που μας γίνεται, επιτρέψτε μου να το πω, είναι για γέλια και για κλάματα. Αναρωτιέμαι κι εγώ πόσες φορές έχω ακούσει τα τελευταία 4 χρόνια από τους ίδιους ανθρώπους, τάχα να ξαφνιάζονται, όταν δημόσια καταθέτω την εδώ και πολλά χρόνια πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το πρόβλημα της Ευρωζώνης και τη θέση της Ελλάδας σε αυτήν. Αν νομίζω ότι αυτά έχουν μικρή σημασία, γιατί είναι φτηνά επικοινωνιακά κόλπα εσωτερικής κατανάλωσης, το ουσιαστικό ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο. Και ότι εξαιτίας αυτού η Ευρώπη απειλείται από ένα διαλυτικό ντόμινο από τις κερδοσκοπικές επιθέσεις των αγορών, αν συνεχιστεί για πολύ να εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε όλο τον Νότο ένα πρόγραμμα που μας φορτώνει με χρέος και μας βυθίζει όλο ένα και πιο βαθιά μέσα στην ύφεση. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όταν πριν από λίγες μέρες συνάντησα στην Φραγκφούρτη τον κύριο Άσμουσεν, του ζήτησα για λίγο να ξεχάσει ότι έχει απέναντί του τον ΣΥΡΙΖΑ, που αύριο, όπως όλα δείχνουν, θα είναι εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό κυβέρνηση της Ελλάδας. Και του ζήτησα να υποθέσει ότι θα έχει για πάντα απέναντί του μια κυβέρνηση που θα ομνύει στο μνημόνιο και θα αποθεώνει την Τρόικα ό,τι και να αυτή κάνει. Με δύο λόγια δηλαδή, να υποθέσει ότι θα έχει για πάντα απέναντί του κάποιο σαν τον κύριο Σαμαρά ή τον κύριο Βενιζέλο. Του ζήτησα λοιπόν να αναρωτηθεί τι θα κάνει αν δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει πάντα κυβέρνηση Σαμαρά. Πώς όλα αυτά που ζητάνε θα τα εφαρμόσουν σε μια κατεστραμμένη κοινωνία, σε μια διαλυμένη παραγωγική βάση? Από ποιους θα ζητήσουν αύριο να πάρουν κι άλλους φόρους? Από αυτούς που έκαναν άνεργους και φτωχούς αυτά τα 3 χρόνια. Ομολογώ δυσκολεύτηκε να απαντήσει επί της ουσίας και άλλαξε η κουβέντα. Το πραγματικό πρόβλημα όμως, γι' αυτό το αναφέρω εδώ, το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ελληνικός λαός που αρνείται το μνημόνιο, αλλά είναι το ίδιο το μνημόνιο που έχει αποτύχει και έχει βυθίσει στην Ελλάδα στην κρίση, μια κρίση που τώρα απειλεί να ρουφήξει σαν μαύρη τρύπα και ολόκληρη την Ευρωζώνη. Εμείς λοιπόν έχουμε μελετήσει και έχουμε καταστρώσει ένα εναλλακτικό σχέδιο. Ένα εναλλακτικό σχέδιο που δεν απαντά μόνο για την Ελλάδα. Όταν έχουμε μπροστά μας ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, είμαστε αναγκασμένοι να βρούμε μια ευρωπαϊκή λύση στο ευρωπαϊκό πρόβλημα.
Και έχουμε μελετήσει λοιπόν και έχουμε καταστρώσει ένα βιώσιμο και ρεαλιστικό εναλλακτικό σχέδιο, ένα πραγματικό Plan B για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Και αυτό είναι το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, που εγγυάται τόσο τη συντεταγμένη και κοινωνικά δίκαιη διέξοδο από την κρίση, όσο και την αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Γιατί, επαναλαμβάνω, αυτή είναι η πολύ σοβαρή κουβέντα που πρέπει να ανοίξει τη χώρα και δεν ανοίγει. Είναι ένα πρόγραμμα με τρεις αμοιβαία ενισχυόμενους πυλώνες που συναρμόζουν αυτό που εμείς αποκαλούμε εθνικό σχέδιο για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση του τόπου, δηλαδή το σχέδιο με το οποίο θα αντικατασταθεί το μνημόνιο που τόση καταστροφή έχει φέρει στην κοινωνία και στην οικονομία. Ο πρώτος πυλώνας αυτού του σχεδίου είναι η σταθεροποίηση της οικονομίας. Η σταθεροποίηση της οικονομίας με κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά διατηρήσιμο πρωτογενές πλεόνασμα. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Όχι εξοντώνοντας όλη την κοινωνία. Όχι φτιάχνοντας κοινωνικά ερείπια και εξαθλειωμένους, φτωχούς, άνεργους ανθρώπους, αλλά με τη σημαντική αύξηση των δημοσίων εσόδων από τη συνεισφορά των εχόντων και της οικονομικής ολιγαρχίας και της διαπλοκής στην Ελλάδα, που τη στιγμή που η πλειοψηφία των Ελλήνων έχει καταρρεύσει, δεν έχει καμία συνεισφορά, καμία ουσιαστική συνεισφορά στις θυσίες. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Σκοπεύουμε να προχωρήσουμε στη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, ώστε να φορολογηθούν τα υψηλά εισοδήματα και ο μεγάλος πλούτος και να περιοριστούν, κυρίως αυτό, να περιοριστούν η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή, οι ενδοομιλικές συναλλαγές, το λαθρεμπόριο, τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Μόνο από αυτά τα δύο τελευταία, όχι εμείς, αλλά η Επιτροπή για την Διαφάνεια έχει βγάλει το συμπέρασμα ότι χάνονται από το Δημόσιο Ταμείο πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, παρακαλώ. Αλλά βέβαια, για να τα πετύχεις αυτά, δεν χρειάζονται τίποτα φοβερές εμπνεύσεις. Πολιτική βούληση χρειάζεται. Πολιτική βούληση να συγκρουστεί κανείς με τα μεγάλα συμφέροντα, δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των οικογενειών αυτών, των επιχειρηματιών αυτών. Αλλά η Τρόικα έχει έρθει στην Ελλάδα για να βρει λύση, αλλά στην πραγματικότητα, ενώ οι αρχικές της διακηρύξεις ήταν ότι θέλει να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή, τα βρήκε μαζί της. Συνέπτυξε σχέσεις μαζί της. Χρειάζεται λοιπόν πολιτική βούληση, σύγκρουση με αυτά τα μεγάλα συμφέροντα. Έχουμε επίσης στόχο να αναδιοργανώσουμε τις δημόσιες δαπάνες, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε κατά προτεραιότητα την ανθρωπιστική κρίση. Να θέσουμε υποδημόσιο και κοινωνικό έλεγχο όλες τις τράπεζες που ανακεφαλαιοποιούνται σήμερα με δανεικό δημόσιο χρήμα. Με χρήμα δηλαδή που το φορτώνονται ως χρέος, ως βάρος οι επόμενες γενιές των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Και έχουμε επίσης χρέος να αποκαταστήσουμε το λόγο ύπαρξης των τραπεζών, που δεν είναι για να μπορούν κάποιοι που τις διοικούν και που είναι οι ίδιοι που τις χρεοκόπησαν, αλλά τώρα τις διοικούν με δημόσιο δανεικό χρήμα, να δίνουν δάνεια μονάχα στις επιχειρήσεις που εκείνοι θέλουν και ιδίως στις μηντιακές επιχειρήσεις που στηρίζουν την κυβερνητική πολιτική, αλλά είναι να χρηματοδοτούν τη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας ο λόγος ύπαρξης των τραπεζών. Για να τονώσουμε την εσωτερική ζήτηση στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Αναπτυξιακή και Παραγωγική Ανασυγκρότηση του τόπου, σκοπεύουμε να σταματήσουμε επίσης την ελεύθερη πτώση των μισθών και των συντάξεων και του εφάπαξ βοηθήματος στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και να επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό στα πρώτων μνημονίου επίπεδα, στα 751 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας.
Έχουμε δεχτεί πολύ μεγάλη κριτική ότι τάζουμε στους πάντες τα πάντα. Αυτό τάξαμε μόνο. Και αυτό για μας δεν είναι καμία γενναιόδορη χορηγία, δεν είναι φιλανθρωπία, είναι τρόπος, όχημα για να βγούμε από την κρίση. Το δικό μας οικονομετρικό μοντέλο επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα του μοντέλου του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, όπου αναφέρει πως η επαναφορά του κατώτου μισθού θα έχει από μόνη της αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Μόνο τον πρώτο χρόνο θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της εγχώριας ζήτησης, που είναι βασικό κλειδί για την ανάκαμψη, κατά 0,75% του ΑΕΠ. Και θα δημιουργήσει περίπου 7.500 νέες θέσεις εργασίας αυτή η αύξηση. Ο δεύτερος πυλώνας του σχεδίου μας είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και η άμεση, αναγκαία και αδιαπραγμάτευτη για μας προτεραιότητα να δεσμεύσουμε δημόσια κεφάλαια σε αυτόν τον επίγοντα για την ελληνική κοινωνία στόχο. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα άμεσων παρεμβάσεων έκτακτης ανάγκης, ώστε να υψώσουμε αμέσως, γιατί το έχει ανάγκη η κοινωνία, ασπίδα προστασίας για τα πιο ευάλωτα στρώματα. Δηλαδή τους φτωχούς, τους άνεργους, τους αποκλεισμένους, τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους. Ο τρίτος πυλώνας είναι η ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας και θα διασφαλίζει αξιοπρεπώς αμοιβόμενη και σταθερή εργασία μακριά από τις πρακτικές του παρελθόντος που βύθισαν την Ελλάδα στην κρίση. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει ένας από τους βασικούς ευρωπαϊκούς πόλους στην αγροτοδιατροφική έρευνα και παραγωγή, παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Θα μπορούσε να εξελιχθεί επίσης σε περιφερειακό ενεργειακό κέντρο ανανεώσιμων πηγών και νέας περιβαλλοντικής τεχνολογίας. Μπορούμε και πρέπει να επανεστιάσουμε την πολιτική μας για τον τουρισμό σε εναλλακτικές μορφές, προσανατολισμένες στην υψηλή ποιότητα και την χαμηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Θα μπορούσε λοιπόν η Ελλάδα να έχει πολύ μεγαλύτερα ωφέλη στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της από το γεγονός ότι είναι μια χώρα με μεγάλες δυνατότητες στον τουρισμό. Φίλες και φίλοι, η Ελλάδα διαθέτει το ανθρώπινο κεφάλαιο και το αναπτυξιακό δυναμικό ώστε να κατακτήσει μια νέα θέση στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Αντί να εκπληρώνει τον παθητικό ρόλο μιας περιφερειακής οικονομίας έντασης εργασίας και χαμηλών αμοιβών που τις επιφυλάσσουν τα νεοφιλελεύθερα μνημόνια λιτότητας, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τους πόρους της και ιδιαίτερα να αξιοποιήσει ένα αργούν παραγωγικό δυναμικό νέων ανθρώπων που έχουν υψηλή μόρφωση και ιδιαίτερες δεξιότητες και ταλέντο και έχουν μορφωθεί στα δυσφημισμένα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια και μόλις τελειώνουν και παίρνουν πτυχίο από τα δυσφημισμένα αλλά άξια ελληνικά πανεπιστήμια, εντάσσονται αμέσως στην έρευνα, υψηλού επίπεδου έρευνα ή στην παραγωγή σε χώρες όπως οι ΗΠΑ ή η ίδια Γερμανία. Σήμερα αυτό το σημαντικό πλεονέκτημα της χώρας, αναπτυξιακό πλεονέκτημα που είναι οι νέοι της επιστήμονες, χάνεται, διότι οι νέοι επιστήμονες είτε αναγκάζονται να εγκαταλείπουν η χώρα, όπως είπα πιο πριν, είτε να μένουν άνεργοι, ζώντας από τις ισχνές συντάξεις των γονιών τους. Η Ελλάδα επίσης έχει πόρους και δυνατότητες να σπάσει το φαύλο κύκλο της ύφεσης, της ανεμικής αύξησης του ΑΕΠ με υψηλή ανεργία και της ανάπτυξης με χαμηλές αμοιβές. Έχει επίσης όμως, θα έλεγα, και το πολιτικό εργαλείο να το κάνει αυτό, που είναι η δημοκρατία και η πολιτική αλλαγή που αργά γρήγορα θα έρθει στη χώρα. Το πολιτικό εργαλείο λοιπόν θα είναι μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας που θα σπάσει αυτό το φαύλο κύκλο. Επιτρέψτε μου τέλος να πω δύο λόγια
και γι' αυτό που είπα στην αρχή δεύτερος άξονας που αφορά την απόδοση των ευθυνών. Μίλησα αρχικά για την εξεταστική επιτροπή που το Κοινοβούλιο συνέστησε για το λάθος, την αποτυχία της πολιτικής της Τρόικας στην Ελλάδα. Είναι οξύμορο. Την ίδια στιγμή που μας μιλούν για success story, να υπάρχει αυτή η εξεταστική επιτροπή. Και καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανεύθυνος που μιλάει για αποτυχία. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Σούλτς, που μάλιστα θα είναι και ανθυποψηφιός μου, υποστηριζόμενος από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, είναι και αυτός ανεύθυνος για τη σύσταση αυτής της επιτροπής. Και, εν πάση περιπτώσει, καλό θα ήταν και οι πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται την ιστορία της επιτυχίας στην Ελλάδα να μας ξεκαθαρίσουν. Ή πρέπει με τον ίδιο τρόπο που καταγγέλνουν το ΣΥΡΙΖΑ αύριο να καταγγέλνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ζητήσουν ότι δεν θα συνεργαστούν μαζί τους σε αυτή την εξεταστική επιτροπή διότι τους προσβάλλει, ή θα πρέπει να συνεργαστούν μαζί τους οπότε να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία δύσκολη στροφή πριν από τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Είμαστε στην κρίσιμη στιγμή που ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του απέναντι στο λαό και στον τόπο. Αυτό, αν θέλετε, είναι και το νόημα της πρότασης δυσπιστίας κατά της συγκυβέρνησης που κατέθεσε χθες στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι πρόταση δυσπιστίας μόνο για όσα εξωφρενικά συνέβησαν τους τελευταίους 5 μήνες με το λουκέτο, το κλείσιμο, το αυταρχικό κλείσιμο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Είναι πρόταση δυσπιστίας κυρίως για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της νομιμότητας, της συνταγματικής νομιμότητας. Είναι πρόταση δυσπιστίας σε μια κυβέρνηση που απέτυχε παταγωδώς να διαχειριστεί τη λαϊκή εντολή για επαναδιαπραγμάτευση και τώρα όσο παραμένει στην εξουσία γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη. Επικίνδυνη διότι τη δική της αποτυχία προσπαθεί να τη μετατρέψει με τρόπο αυταρχικό σε σκληρή τιμωρία του ελληνικού λαού. Δες και φίλοι, όταν μια χώρα κινείται στην κόψη του ξηραφιού, οι υπεκφυγές θυματώνουν. Το όχι σε αυτή την πρόταση δυσπιστίας είναι ταυτόχρονα και ναι σε αυτή την αδιέξοδη κυβερνητική πολιτική. Σε μια κυβερνητική πολιτική που ακριβώς εξαιτίας της αποτυχίας της μας απειλεί τώρα με διεύρυνση του δράματος. Μας απειλεί με τον ενιαίο φόρο ακινήτων, την άρση της απαγόρευσης πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας ή την απελευθέρωση των απολύσεων σε μια χώρα που έχει 60% ανεργία στους νέους ανθρώπους και επίσημη ανεργία 30%. Όποιος λοιπόν εθελοτυφλεί, νομίζοντας πως λέγοντας όχι σε αυτή την πρόταση σώζει την Ελλάδα ή πολύ περισσότερο κλείνει την πόρτα της εξουσίας των ΣΥΡΙΖΑ, το λιγότερο που έχω να πω είναι ότι αυταπατάται. Απλώς παρατείνει για ελάχιστους πλέον μήνες ένα καταστροφικό αδιέξοδο σε βάρος του ελληνικού λαού και του τόπου. Σε ό,τι μας αφορά, το να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτή η καταστροφική συγκυβέρνηση είναι χρέος. Όχι χρέος αντιπολιτευτικό, χρέος πατριωτικό και δημοκρατικό. Μας απαντούν βέβαια άσπονδοι φίλοι, μα αυτό δεν συνέβη ποτέ, το να απομακρυνθεί δηλαδή μια κυβέρνηση μέσα από πρόταση δυσπιστίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σύμφωνοι, αλλά αυτό είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι η μεταπολιτευτική ιστορία των προτάσεων δυσπιστίας μας δείχνει ότι σε κρίσιμες στιγμές πάντοτε επιτάχυναν την αποσύνθεση και την πτώση των κυβερνήσεων. Ιδίως εκείνων που μόλις είχαν επιβεβαιώσει στη Βουλή τη δεδηλωμένη που είχαν ήδη χάσει στην κοινωνία, άρχισαν να ρετάρουν και δεν άργησε πολύ η ώρα και η στιγμή
που την ήδη χαμένη τους πλειοψηφία στην κοινωνία την έχασαν και στη Βουλή. Σας θυμίζω, κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου λίγο πριν παραδώσει τη θέση της στη μεταβατική τότε κυβέρνηση Παπαδήμου, δεν σας μιλάω για παλιά, είχε πάρει ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή από όλους τους βουλευτές τότε της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα την Κυριακή το βράδυ. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι ο ελληνικός λαός ζητά να σταματήσει το δράμα του. Και αυτό θα γίνει μόνο μέσα από το δρόμο της δημοκρατίας, μέσα από μια μεγάλη και βαθιά πολιτική αλλαγή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Executive Board of the European Central Bank. Ibs Merz has been